Welcome to another Greek Comprehensible input video for learning Greek. With images and audio, you will be able to learn the colors and a few color adjectives in Greek. If you haven't watched the previous Comprehensible input video, make sure to check it out before moving forward with another video. Greek colors, Comprehensible input. Τα χρώματα χωρίζονται σε δύο είδη. Έχουμε τα βασικά ή πρωτογενή χρώματα. Έχουμε και τα παράγωγα ή δευτερογενή χρώματα. Παραδοσιακά, στη ζωγραφική, τα βασικά χρώματα είναι το κόκκινο, το κίτρινο και το μπλε. Δευτερογενή χρώματα είναι το πορτοκαλί, το πράσινο και το μοβ. Τα τρία αυτά χρώματα ονομάζονται και παράγωγα. Παράγονται συνδυάζοντας τα βασικά χρώματα. Κόκκινο και κίτρινο φτιάχνουν το πορτοκαλί. Κίτρινο και μπλε φτιάχνουν το πράσινο. Μπλε και κόκκινο φτιάχνουν το μοβ. Τα χρώματα λειτουργούν πολλές φορές και ως επίθετα. Περιγράφουν ένα ουσιαστικό. Έχουμε τα κλητά χρώματα, τα οποία κλίνονται, δηλαδή αλλάζουν μορφή. Αυτά είναι το κόκκινο, το πράσινο και το κίτρινο. Υπάρχουν και τα άκλητα χρώματα, αυτά που δεν κλίνονται, παραμένουν δηλαδή ίδια. Τα περισσότερα χρώματα είναι άκλητα. Ας δούμε ορισμένα παραδείγματα. Το χρώμα της καρέκλας είναι κόκκινο. Η κόκκινη καρέκλα. Ο καναπές έχει χρώμα πράσινο. Ο καναπές είναι πράσινος. Το χρώμα του λουλουδιού είναι μπλε. Το μπλε λουλούδι. Τα πορτοκάλια έχουν χρώμα πορτοκαλί. Τα πορτοκαλί πορτοκάλια. Τα χρώματα, πρωτογενή και δευτερογενή, έχουν ποικίλες αποχρώσεις. Έχουν δηλαδή πολλές αποχρώσεις. Το απαλό μπλε λέγεται και γαλάζιο. Ο ουρανός είναι γαλάζιος. Το απαλό κόκκινο είναι το ροζ. Το ροζ φόρεμα. Η απόχρωση ανάμεσα στο μπλε και το πράσινο λέγεται συνήθως τυρκουάζ. Τα τυρκουάζ νερά. Κάποιες ονομασίες χρωμάτων και αποχρώσεων συνδέονται με συγκεκριμένα αντικείμενα, φαγητά ή ζώα. Η κανέλα έχει κανελί χρώμα. Το κανελί σκυλί. Η βιολέτα έχει βιολετή χρώμα. Το βιολετή φλιτζάνι. Ο καφές έχει χρώμα καφέ. Η καφέ αρκούδα. Η μουστάρδα έχει μουσταρδί χρώμα. Η μουσταρδί μπλούζα. Το καναρίνι έχει καναρινή χρώμα. Το καναρινή ποδήλατο. Τέλος, ας μην ξεχάσουμε το άσπρο και το μαύρο. Το άσπρο λέγεται και λευκό. Το άσπρο, το λευκό και το μαύρο είναι κλητά χρώματα. Αλλάζουν μορφή όπως τα επίθετα. Ο λευκός άνδρας. Το λευκό ποκάμισο. Ο άσπρος τείχος. Η μαύρη γάτα. Η ασπρόμαυρη φωτογραφία. Μαύρο και άσπρο φτιάχνουν
φτιάχνουν το χρώμα γκρι. Το γκρι δεν κλείνεται. Το γκρι ποτικάκι. Κλείνεται όμως με τη μορφή γκρίζος, γκρίζα, γκρίζο. Ο γκρίζος ουρανός. Τα γκρίζα μαλλιά. Okay, now you can watch this video as many times as you want. If you are interested in the Greek language, history and culture, feel free to subscribe and visit helinika.com for more content on these subjects. Last but not least, you can comment down below your favorite color in Greek. Have a wonderful day and I will see you again on Thursday based on the new schedule. Bye!